Απολύθηκε ο γιατρός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης που είχε συλληφθεί έχοντας στην κατοχή του προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Η καταγγελία για τον συγκεκριμένο επιστήμονα, ειδικότητα Σοριλά, είχε πραγματοποιηθεί το 2016 και μετά από απαραίτητες ενέργειες που έγιναν, η υπόθεση του έφτασε στο τέλος της. Μας κοινοποιήθηκε η απόφαση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Γιατρών ΕΣΥ, το οποίο έχει έδρα στην Αθήνα, ότι ο γιατρός ο οποίος συνελήφθηκε τη δεύτερη-τρίτη μέρα που είχε αναλάβει υπηρεσία στο νοσοκομείο, το Μάιο του 2016, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα τα οποία είχε απαιτήσει να λάβει από ασθενή για να τον χειρουργήσει, απολύθη. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφάσισε να του επιβάλλει την ποινή της οριστικής απόλυσης. Ήδη έχει απομακρυνθεί από το νοσοκομείο εξ αρχής, αρχικά με απόφαση δικιά μου αναστολή άσκησης καθηκόντων, μετά με προσωρινή απόφαση του Πειθαρχικού που ήταν να τεθεί σε δυνητική αρχεία και τώρα εκδικάστηκε τελεσίδικα η υπόθεση και απολύεται. Το νοσοκομείο και το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσουν να είναι αμήλικτα στη διαφθορά, σημειώνει ο Δημήτρης Αδαμίδης. Τόσο το Υπουργείο όσο και οι διοίκησεις του νοσοκομείου συνεχίζουν να είναι αμήλικτοι σε φαινόμενα διαφθοράς. Όλοι όσοι συλλαμβάνονται να χρηματίζονται θα έχουν την ίδια τύχη. Καλό είναι να το ξέρουν από πριν. Δεν μπορούμε να κάνουμε σκόντο στους εκβιασμούς του ανθρώπινου πόνου. Το δεύτερο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο ασθενής ο οποίος είχε κάνει τότε την καταγγελία, αμέσως τον ανέλαβαν άλλοι γιατροί του νοσοκομείου, διότι ευτυχώς δεν είναι όλοι επίορκοι, δεν είναι όλοι φακελάκηδες που λέει ο κόσμος, υπάρχουν και άξιοι επιστήμονες και εξαιρετικά τίμοι. Τον αναλάβανε, τον χειρουργήσανε, νομίζω χρειάστηκε και δεύτερο χειρουργείο αργότερα μετά από κάποιους μήνες, ένα χρόνο, νοσηλεύτηκε στη κλινική και είναι μια χαρά. Ο διοικητής του νοσοκομείου παροτρύνει τον κόσμο να μην φοβάται να καταγγείλει ένα περιστατικό που μπορεί να πέσει στην αντίληψή του και έχει να κάνει με το γνωστό σε όλους φακελάκι. Μη φοβάται κανένας ότι αν κάνει την καταγγελία στην αστυνομία, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αν καταγγείλει τον γιατρό ο οποίος του ζήτησε φακελάκι και προσημειώσει τα χαρτονομίσματα, τότε θα κινδυνεύσει. Δεν κινδυνεύει. Τόσο η διοίκηση του νοσοκομείου όσο και το Υπουργείο εγγυάται ότι κάποιος άλλος γιατρός της ίδιας ειδικότητας, ανάλογα με το πρόβλημά του, θα τον αναλάβει είτε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ή αν αυτή η ειδικότητα δεν υπάρχει, για παράδειγμα, άλλος εδώ, σε κάποιο άλλο νοσοκομείο της υγειονομικής περιφέρειας.